τώρα κοκάζα νοστήθηκε, όπως τα παλιά καζανέματα. Η γιορτή του φθινοπόρου, το έθιμο του Ρακοκάζανου, η παραδοσιακή απόσταξη της Τσικουδιάς. Η 7η γιορτή Τσικουδιάς επέστρεψε στον Καράβολα και έκλεψε τις εντυπώσεις και φέτος. Μια όμορφη γιορτή που έτσι εμείς τη νιώθουμε, έτσι τη μάθαμε από μικρή. Τον κόπο κατάφερναν οι παλαιότεροι από εμάς να το μετατρέπουν σε μια χαρά, σε μια γιορτή. Έτσι λοιπόν θέλουμε αυτό το έθιμο να μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές, να μεταφέρουμε στους νεότερους κριτικούς, να μάθουν ότι η Τσικουδιά ήταν το πρώτο κέρασμα στο κάθε σπίτι που θέλα πάνε. Μετά μπορεί να ακολουθούσε οτιδήποτε, είτε γλυκό, είτε γεύμα, είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να πιούν μια Τσικουδιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες δοκίμασαν τη ρακή με τους ρακομεζέδες. Μικρά παιδιά έμαθαν πώς γίνεται η απόσταξη της ρακής. Όλοι μαζί γλέντισαν με την ψυχή τους σε μια εκδήλωση όλο παράδοση. Η Τσικουδιά εκτός από ένα ποτό ήταν φάρμακο, χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια για το μπονόλαιμο που μετά, επειδή άρεσε η ρακή με το μέλι που την έπιναν ζεστή, την έκαναν και ποτό και έτσι γεννήθηκε το ρακόμελο. Ήταν για μια εντριβή, για τον πονόβοντο, για πολλές χρήσεις ιατρικής φύσεως που τότε οι ανθρώποι είχαν μεγάλες δυσκολίες μετακίνησης φαρμάκων και γιατρών. Μια γιορτή που τα είχε όλα. Παραγωγή τσικουδιάς, γεύσεις και συνταγές της κρητικής κουζίνας, ζαχαρωτές μαντινάδες, αγγειοπλαστική, κρητικές μελωδίες και πολύ χορό. Θέλω να ευχαριστήσω το Crete TV και όλο τον όμιλο του Crete TV για τη βοήθεια που μας κάνει στη γιορτή αυτή κάθε χρόνο με το να προβάλλει και να βοηθά με αυτόν τον τρόπο την πραγματοποίησή της. Είναι χαρά μας που κάθε χρόνο την αγκαλιάζει με μεγάλη αγάπη ο κόσμος. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά την περιφέρεια Κρήτης που μας στηρίζει πολύ κάθε χρόνο, όπως και το Δήμο Ηρακλείου που μας παραχωρεί το χώρο αλλά και μας βοηθάει στην πραγματοποίηση αυτής της γιορτής. Να ευχαριστήσω τους μουσικούς οι οποίοι με μεγάλη αγάπη, με μεγάλη όρεξη, χωρίς δεύτερη σκέψη συμμετέχουν κάθε χρόνο να μας χαρίσουν όμορφες στιγμές. Η γιορτή ήταν φέτος αφιερωμένη στην Ηλιακτίδα. Διοργανώθηκε από το Λαογραφικό Όμιλο Οχνάρη και από την Περιφέρεια Κρήτης και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος της Crete TV. Και να δέσουμε αυτό το έθιμο με μια χαρούμενη στιγμή, με μια όμορφη Κρήτη, γιατί αυτή είναι η Κρήτη. Ο κόπος γίνεται χαρά και η χαρά αυτή μας πάει παρακάτω όλους. Η ρακή είναι το σήμα κατά τεθέν της Κρήτης και η ιστορία της χάνεται στους αιώνες. Κάθε χρόνο που βγαίνει η ρακή, στα παραδοσιακά ρακουκάζανα γλεντούν. Η ιστορία της απόσταξης ξεκίνησε πριν από πολλούς αιώνες. Έγινε γιορτή και στη συνέχεια παράδοση.